θέλω να πω ότι δημιουργούν πρόβλημα στην αγορά. Δημιουργούν. Δυστυχώς ο ηθικός νόμος είναι αυτός. Σήμερα δεν μπορεί να αλλάξει. Εκείνο όμως το οποίο θα μπορούσαμε να κάνουμε, άκουσα με κάποιες προτάσεις από τον κύριο Λόφτσαλη, είναι πολύ καλές. Δύο-τρία πραγματάκια μονάχα να ρωτήσω. Τα φυλάδια, τα τυπώσατε, θα γίνει κάποια ενημέρωση στα σχολεία? Τα φυλάδια είναι κυρίως για τα σχολεία, δημοτικά γυμνάσια. Μπορούμε να τα διαβάσουμε ένα λόγο από το σχολείο και να τα διαβάσουμε. Σκοπός είναι να εκπαιδεύσουμε τη νέα γενιά ώστε να μάθουν να λειτουργήσουν πολύ σωστά. Βέβαια θα οργανωθούν και συντελικούς πολίτες, αλλά κυρίως βγήκαν για τα σχολεία. Ωραία. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε για τα παιδιά μας να ενημερωθούν ότι αυτό δεν είναι παιχνίδι. Εγώ έχω σκυλί και ξέρω πολύ καλά τα παιδιά μου ότι το σκυλί δεν είναι παιχνίδι. Το σκυλί έχει ένα συγκεκριμένο ρόλο και ένα συγκεκριμένο χώρο. Και επίσης έχει μια συγκεκριμένη ώρα με την οποία μπορούμε να παίζουμε. Το δικό μου το σκυλί είναι τσιπαρισμένο και είναι ιδρωμένο. Και τώρα που θα το δώσω σε ένα φίλο μου, θα πάω να κάνω τη διαδικασία για να δώσω τα χαρτιά να το πάρει εκτός. Βέβαια έχω και ψαράκι, αλλά αυτό δεν πειράζει. Από εκεί και ύστερα. Τυπώσει τα φυλάδια σου πολύ ωραία. Άρα πρέπει πρώτα να ενημερωθούν τα παιδιά και από εκεί και ύστερα και ο υπόλοιπος ο κόσμος.